το ρεκόρ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που με 36 κατέχει ο Στόγιαν Βράνκοβιτς από τις εποχές της Αντάρ. Οι 12 ομάδες χωρίστηκαν συνέχεια σε δύο ομίλους των 6, ο Σάτο Άρης έπεσε στο δεύτερο όμιλο και η αρχή έγινε με δύο εντός έδρας αγώνες. Στο Αλεξάνδριο λοιπόν στις 24 Νοεμβρίου μπροστά σε 2.000 θεατές, ο Σάτο Άρης νίκησε τη Χαποέλ Γκαλίλε Λιόν με 88-75. Ήταν αμέσως μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Γλυφάδα, αλλά ο Ρόι ο τρομερός με 30 πόντους και 15 ριμπάουν οδήγησε την ελληνική ομάδα στη νίκη. Η Χαποέλ μείωσε στους 7 πόντους, 73-66, αλλά το τέλος δεν έκρυβε εκπλήξεις. Την 1η Δεκεμβρίου είχαμε την πρώτη κατοστάρα στον όμιλο από την ελληνική ομάδα. Ο Σάτο Άρης νίκησε την Πιτ Σολέ με 104-72, μια διαφορά 32 πόντων που φαίνεται βαριά για την παρέα του playmaker του 2000, τον Αντουάν Ρικοντό, που σημείωσε 30 πόντους στους 17 στα 15 πρώτα λεπτά. Μετά όμως μίλησε η άμυνα του αρχηγού, του Παναγιώτη Γιαννάκη, που σημείωσε και 22 πόντους, ενώ ο Τάρπ Δεσάρκ, ο Ρόι Τάρπλι, πέτυχε 36 πόντους και πήρε 21 ριμπάουν. Στις 8 Δεκεμβρίου έχουμε τον πρώτο εκτός έδρας αγώνα του Άρη στον Όμιλο. Παίζει στον Ταλούς της Λισαβόνας απέναντι στην Μπενφίκα. Μια προσκοπική ομάδα κατά την άποψη του προφεσόρα Τζαν Νίκολιτς, που λίγο έλειψε να προκαλέσει την πρώτη είδα των Θεσσαλονικαίων. Ίσως τα 7 στα 25 τρίποντα των Πορτογάλων, περισσότερο από την απόδοση του Άρη, να ήταν αυτά που απεσόντουσαν την ήττα. Ο Τάρπλε με 29 πόντους και ο Άντερσον με 15 ήταν οι πρώτοι σκόρες. Στις 15 Δεκεμβρίου, τέταρτη αγωνιστική, και ο Σάτο Άρης υποδέχεται τη Σλομπότνα Δαλμάσια, με τους Κροάτες να προηγούνται στο 9 με 12-17. Όμως οι μεγάλες μέρες πρωταθλήτριας Ευρώπης, Γιουγκοσλάβικα ή Pop 84, φάντασαν πλέον πολύ μακρινές. Ένα σερί 45-9 από το 9 ως το 27 διαμόρφωσε το σκορ σε 57-26 και όλα τελείωσαν με την έξοχη εμφάνιση να διώχνουν τα σύννεφα της Λισαβόνας. Το τελικό 89-56 τα λέει όλα. Ο Τάρπλι 32 πόντους και 20 rebound, αλλά και με τους Λιπηρίδη και Άντερσον σαν άλλους Βαρτσενέγκερ να εξολοθρεύουν τους Νάγκλιτς και Τσούτουρα αντίστοιχα. Στην πρώτη αγωνιστική του 1993 και πέμπτη του ομίλου, ο Σάτο Άρης υποδέχεται την Πουντιβέλνη Κιέβου. 67-61 το τελικό σκορ, φτωχό, με μέτρια εμφάνιση. Ο Γιαννάκης ήταν στον πάγκο με πολιτικά, ο Λιπηρίδης τραυματίας, ο Μωραΐτης κούτσενε, ενώ Κατανάκη, Τάρπλε και Γάσπαρης έπαιξαν μόνο 11 λεπτά. Πετυχαίνοντας 22 πόντους, κορυφαίος ο Τζέι Τζέι Άντερσον, υπό τις έντονες φήμες αντικατάστασής του στο πρωτάθλημα. Η έναρξη του δεύτερου γύρου του ομίλου ήταν η χειρότερη δυνατή. 12 Ιανουαρίου λοιπόν στη Γαλιλαία, έκτη αγωνιστική, Χαποέλ Γκαλίλε Λιόν Σάτο Άρης 80-69. Ήταν η πρώτη ήττα του Άρη στο θεσμό φέτος και σηματοδότησε το τέλος του Στίβια Τζόγλου. 9 μίζερα λεπτά έφταναν ώστε το 56-56 του 26ου λεπτού με ένα σερί 18-3 να γίνει 73-58 στο 35. Ενώ τουλάχιστον δεν εξανεμίστηκε η διαφορά των 13 πόντων του πρώτου αγώνα. Ο Άρης έπαιξε χωρίς τους Γιαννάκη Μισούνοφ και με ανέτοιμους τους Γάσπαρη Λιπηρίδη. Έτσι απέμειναν χωρίς βοήθειες οι Αμερικανοί, Τάρπλι με 25 πόντους και 15 rebound και ο Άντερσον με 21 πόντους και 9 rebound. Στις 19 Ιανουαρίου στη Σάλτε Μέι Λερέ είχαμε ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι του ομίλου μετά την ήττα στη Γαλιλαία. Σολέ Σάτο Άρης 60-70 με το Σβίσερ στον πάγκο αλλά coach στον Νίκο Κεραμέα. Ο Ρόι Τάρπλι ήταν πάλι φανταστικός με 26 πόντους και 17 rebound. Ένας τομέας όπου άρισε και σαφή υπεροχή με 45-19 τη Σολέ, αλλά δύο άλλοι ήταν οι πρωταγωνιστές. Ο Τζέι Τζέι Άντερσον που κράτησε το Ρικοντό στους 8 πόντους, πετυχαίνοντας ο ίδιος 12 και μαζεύοντας 10 rebound, και ο Παναγιώτης Γιαννάκης που μπήκε στο 48-49, ανέτοιμος και για 11 λεπτά ήταν το μυαλό της ομάδας οδηγώντας τον Άρη στη νίκη. 26 Ιανουαρίου στο Αλεξάνδριο, μετά από δύο εκτός έδρας αγώνες, ο Σάτο Άρης θα νικήσει στην Μπενφίκα 83-72. Με τον Σέρφ να ρίχνει τον Άντερσον στα τελευταία 4 λεπτά πάνω στο Λισμπόα, διασφαλίζοντας τη νίκη. Ο Τάρπλι με 34 πόντους και 15 rebound έπαιζε χωρίς αντίπαλο. Η εμπόλεμη κατάσταση έφερε στο Ζάγκρεπ τον αγώνα της ένατης αγωνιστικής, Σλομπότνα Δαλμάσια Σάτο Άρη, που τελείωσε τελικά με 66-76. Ο Σέρφ είχε ζητήσει από τους παίκτες του να είναι αναψυχή στο ταξίδι 7 μέρες αργότερα στο Κίεβο και ο Γιαννάκης του έκανε τη χάρη. Μετά το 29-22 του 14, ο Άρης συνήλθε και στα 10 τελευταία λεπτά πήρε τη νίκη άνετα. Ο Γιαννάκης με 24 πόντους και 4 τρίποντα και ο Τάρπλεϊ, αν και ανέτοιμος με 29 πόντους και 14 ριμπάουν, ήταν οι κορυφαίοι. Έτσι, σε 9 Φεβρουαρίου στο παγωμένο Κίεβο, ο Άρης φράγησε απλά το εισιτήριό του στους 4 και την πρώτη θέση του ομίλου του. Μπουντιβέλνη, Ξάτο Άρης 80-94, με τους Ουκρανούς να προηγούνται στο 11-29-20 αλλά χωρίς συνέχεια. Κορυφαίος και πάλι ο Ρόι Τάρπλι με 31 πόντους και 19 rebound, ενώ Γιαννάκης, Λιπηρίδης και Ιωάννου παρέμειναν θεατές. Μπροστά στον δρόμο του κυπελούχου Ελλάδος πλέον η Σαραγώσα στους ημιτελικούς. Στο Πρίνθιπε Φελίπε, στο γήπεδο που στο Μουντομπάσκετ του 86 ο Παναγιώτης Γιαννάκης έχασε το τελευταίο σουτ, τρίποντο μάλιστα, κόντρα στην Ισπανία, αυτή τη φορά ο αρχηγός της Εθνικής ήταν τα πάντα. 29 πόντους με 6-11 τρίποντα, 6 ασίστ και μετά το 51-41 του πρώτου μέρους με 17
4 τα rebound για τους Ισπανούς και κάκι στη άμυνα του Άρη, η ελληνική ομάδα συνήλθε. Στο 28 προηγήθηκε 60-62 για πρώτη φορά. Και 4 δευτερόλεπτα πριν την κόρνα, το 84-86 γράφτηκε από την ηρωική προσπάθεια του αρχηγού. Ήταν και το καλύτερο ίσως παιχνίδι του Γάσπαρη στον Άρη, που με 39 πυρετό σημείωσε 14 πόντους με 4 στα 6 τρίποντα. Ο Τάρπλεϊ 17 πόντους και 7 rebound και ο Άντερσον 15 ήταν αυτοί που ακολούθησαν. Ο Μάριο Πεσκουέραπε είπε ότι περιόρισε τον Τάρπλεϊ αλλά έχασε τον εκπληκτικό Γιαννάκη, ενώ ο ίδιος ο Τάρπλεϊ σε άπτεστα ελληνικά είπε το ευχαριστώ κάπτεν στον αρχηγό. Σαν το Άρη Σαραγώσα 82-66 στις 23 Φεβρουαρίου και η ελληνική ομάδα φτάνει στο 2-0 χωρίς να χρειαστεί τρίτο ημιτελικό αγώνα για να πάρει την πρόκληση στο τελικό. Έτσι ο Άρης πέρασε τη στενοπό ενός ακόμα ημιτελικού στην ευρωπαϊκή ιστορία του, με επιτυχία όμως παίρνοντας το εισιτήριο για τον πρώτο ευρωπαϊκό του τελικό. Ο Δράκος από την Νίκαια δάκωσε και πάλι τους Ισπανούς, πετυχαίνοντας 32 πόντους αν και έπαιζε με 40 πυρετό, καταραίοντας το τέλος αποθεούμενος. Το 52-56 ήταν μέσα του δευτέρου μέρους, με ένα κλέψιμο, καλάθι και φάουλ και τεχνική ποινή στον Ισπανικό πάγκο, έφερε ένα σερί 13-0 και έκανε το σκορ 65-56. Εκεί τελειώσαν όλα. Ο Τάρπλεϊ πέτυχε 17 πόντους και είχε 14 rebound και ο Αγγελίδης 14 πόντους. Έτσι, όλα πια άνοιξαν για το μεγάλο τελικό της 16ης Μαρτίου απέναντι στην Έφες Πίλσεν, το τελικό του Τωρίνου. Στα αυτομπούτα δηλαδή που εμφανίστηκε ξαφνικά εκεί που κανείς δεν την περίμενε στα σαλόνια του μπάσκετ. Και το πιο σπουδαίο, πήρε φόρα και μετρώντας 39 νίκες στους 42 επίσημους σε φετινούς αγώνες της, δεν θα μπει στο παλαφιόρε του Τωρίνο μόνο και μόνο για να παίξει έναν τελικό, ικανοποιημένη δηλαδή με την τιμή της συμμετοχής. Πιστεύουμε ότι θα νικήσουμε, αν δεν το πιστεύαμε δεν θα φτάναμε στον τελικό, επιμένει ο προπονητής Αϊντίν Ερς, που βλέπει στα όνειρά του την Έφες Πίλσεν κυπελούχο Ευρώπης. Ο Τούρκος προπονητής στις τελευταίες μέρες έχει αποδειθεί στην επιχείρηση ντοπάρισμα όχι μόνο των παικτών του αλλά και της κοινής γνώμης. Άλλωστε το ίδιο έκανε και πέρυσι τέτοιον καιρό όταν οδηγούσε την Έφες Πίλσεν από την 5η θέση της κανονικής περίοδου και με όλα τα κρίσιμα μάτς εκτός έδρας στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ο Άρης δεν είναι φαβορή, συνεχίζει ο Ερς. Και για να μην παρεξηγηθεί ότι δηλαδή καβάλισε το καλάμι, συμπληρώνει. Ούτε η Έφες Πίλσεν είναι. Σε έναν τελικό δεν υπάρχουν φαβορή και outsider, αλλά νικάει η ομάδα που βρίσκεται σε καλύτερη ημέρα. Σεβόμαστε τον Άρη, αλλά δεν τον φοβόμαστε και έχουμε ετοιμάσει τα σχέδιά μας για να τον νικήσουμε. Ο Ερς επιμένει ότι το αποτέλεσμα του τελικού είναι συνάρτηση της απόδοσης του Ρόι Τάρπλεϊ. Αν τον περιορίσουμε, τότε θα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα για την νίκη, τονίζει. Ο Τάρπλεϊ είναι ο κύριος παράγοντας του τελικού, ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά υπέρ του Άρη. Ναι, η Έφες Πίλσεν έχει πετύχει ήδη ένα θαύμα παίζοντας τον τελικό. Και αν κατακτήσει το κύπελο, τότε είναι που θα τρελαθούμε εντελώς. Παραδέχεται ο Ουφού Ξαρίτζα, το τελευταίο μεγάλο ταλέντο του τουρκικού μπάσκετ και βασικό στέλεχος των εθνικών ομάδων, παιδών, εφήβων και ελπίδων. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι πριν συμπληρώσω τα 20 μου χρόνια θα έπαιζα σε έναν τελικό Ευρώπη, συνεχίζει. Είναι ένα υπέροχο συνέστημα, μια έκσταση που δεν περιγράφεται με λόγια, άλλωστε όλη η Ευρώπη έχει μείνει άναυδη από την πορεία μας. Κανείς δεν μας ήξερε και τώρα μας έμαθαν όλοι. Το κύπελο είναι μια πρόκληση και για τις δύο ομάδες, σχολιάζει ο Εγκίνος Ζερχούν, υπεύθυνος τύπου της τουρκικής ομοσπονδίας και διευθυντής του περιοδικού Fast Break. Τα προγνωστικά μου είναι 50-50, έστω και αν ο Άρης παρουσιάζεται καλύτερος στα χαρτιά και υπερέχει σε εμπειρία, κλάση και διακρίσεις. Διαπιστώνω ότι οι παίκτες της Έφες Πίλσεν δεν νιώθουν κανένα κόμπλεξ απέναντι στον Άρη και είναι αποφασισμένοι να νικήσουν. Αν κατακτήσουν το κύπελο, τότε θα ζήσουμε και εμείς τις ανεπανάληπτες σκηνές του Ευρωμπάσκετ του 1987 και το τουρκικό μπάσκετ θα βρει το δικό του δρόμο και θα ξεφύγει από τη σκιά του ποδοσφαίρου. Τα τελευταία νέα από την Κωνσταντινούπολη θα μπορούσαν να κατοχωρηθούν στις οικονομικές στήλες και μάλιστα σε περίοπτη θέση. Ο λόγος περί πριν και ήδη το τουρκικό κράτος έδωσε μπαξίσιο 85.000 δολάρια στην ομάδα για την πορεία της και θα προσφέρει ακόμα 30.000 δολάρια σε περίπτωση κατάκτησης του κυπέλου. Συνολικά δηλαδή 25 εκατομμύρια δραχμές που θα μοιραστούν οι παίκτες. Εκτός όμως από το δώρο της πολιτείας υπάρχει και το πριν του συλλόγου. Αν η Έφες Πίλσεν κατακτήσει το κύπελο, κάθε παίκτη θα πάρει περίπου 60.000 δολάρια, δηλαδή 13 εκατομμύρια δραχμές, ποσόν που αναμένεται να αυξηθεί από τις προσφορές εύπορων φίλων της ομάδας. Αλλά ατύχησε πέφτοντας πάνω στη Μακάμπη που εκείνη τη χρονιά έφτασε ως τον τελικό, πριν δημιουργήσει την εκπληκτική δυναστεία της στο Ισραήλ και γίνει η ομάδα που συνέδεσε όσο καμιά άλλη το όνομά της με το κύπελο πρωταθλητριών. Ο Άρης λοιπόν έχασε το Τελαβίβ με 101-71, νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 81-71 και είπε αντίο, αλλά ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Κώστας Παρίσης θα θυμούνται σε όλη τους τη ζωή τον αέρινο Τάλ Μπρόντι. Μόνο με τρικλοποδιά μπορούσαμε να τον σταματήσουμε, είπαν χρόνια αργότερα. 13 χρόνια αργότερα, το 1979, με τον Γκάλι θεατή στην εξέδρα, ο Άρης βρίσκει για πρώτη φορά στο δρόμο του την αντίπαλό του στον εφετινό τελικό. Η Έφες Πίλσεν, ηλικίας 3 μόλις χρονών και πρωταθλήτρια Τουρκίας, αν και νεοπότιστη, νικά στην Κωνσταντινούπολη με 66-63, αλλά στο Αλεξάνδριο ο Άρης παίρνει τη ρεβάνς με 112-87.
Από εκείνη την ομάδα όλοι οι παίκτες έχουν πια εγκαταλείψει την ενεργό δράση, κάθε ένας πήρε το δικό του δρόμο ενώ πέρυσι χάθηκε ο Σπάρταλης. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του Άρη έρχεται την περίοδο 1984-85. Το Πάσχα μέσα σε μια εβδομάδα είχε χάσει δύο τίτλους, το πρωτάθλημα στον Παράζ της Κέρκυρας από τον Παναθηναϊκό και το κύπελο από τον ΠΑΟΚ, αλλά οι αποτυχίες των Πισμόνων. Πρώτη μεγάλη κίνηση, η πιο μεγάλη, η μεταγραφή του Γιαννάκη. Ακολουθούν δύο Αμερικανοί, ο Wenzel και ο Binion, και ο Άρης κάνει θράψη και φτάνει στον ημιτελικό του κυπέλου Κόρατς, όπου τον περιμένει Τσιάο Κρέμ Βαρέζε στην τελευταία αναλαμπή της πριν παρακμάσει. Την παραμονή του πρώτου αγώνα ο Γκάλης πάει το χέρι του. Την επομένη ο Άρης νικά με το εύθραυστο 83-80, αλλά στο Μασνάγκο, στην επιβλητική ατμόσφαιρα που δημιουργούν τα κρεμασμένα από την οροφή αναμνηστικά των τροπέων, ο Άρης δεν αντέχει. Χάνει με 95-71 και δίνει ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Την περίοδο 85-86 του λείπουν 11 πόντοι για να αποκλείσει τη Λιμόζ του Billy Knight και ένα χρόνο αργότερα βρίσκεται από το Zenit στον Αδύρ. Συντρίβει την Tracer με 98-67 και στη Ρεβάνς χάνει μυστηριωδώς με 83-49. Ο Άρης θα ξαναβρει στο δρόμο του τη μεγάλη κυρία του Ιταλικού μπάσκετ ένα χρόνο αργότερα στον ημιτελικό του Final Four της Γάνδης. Πολλοί θεωρούν τον Άρη φαβορή για την κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών, αλλά ο Μακάντου και ο Μπράουν διαφωνούν. Η Tracer νικά με 87-82, ενώ ο Άρης χάνει και στον μικρό τελικό από την Παρτιζάν του Ντίβατς και του Πάσπαλη με 105-93. Το ίδιο βράδυ, ο Ιωαννίδης ανακαλύπτει ότι το οικόσιμο του ξενοδοχείου που έμενε ο Άρης ήταν μια μαύρη γάτα. Μόναχο 1989, η επόμενη μέρα, ο Άρης ξανά στο Final Four με αντίπαλο κατ' επιλογήν μάλιστα τη Μακάμπη. Στο 28 λεπτό ο Άρης προηγείται με 68-60, αλλά τότε ανάβουν τα αίματα. Ο Μαγκή προκαλεί, ο Γιαννάκης απαντά και όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις ευνοείται όποιος βρίσκεται από κάτω. Ο Άρης χάνει με 99-86, μένει εκτός τελικού και τα σπασμένα πληρώνει μερικές ώρες αργότερα η Μπαρτσελώνα. Στο μικρό τελικό οι Καταλανοί παραδίδονται άνευ όρων και ο Άρης νικά με 88-71 και φεύγει από το Ολύμπια Χάλε με το κεφάλι ψηλά και μέσα σε αποθέωση. Ένα χρόνο αργότερα ο Άρης γίνεται η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που μετέχει στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη φορά. Το Πρενθύπε Φελίπε της Αραγώσα όμως εξελίσσεται σε κρανίου τόπο για τους πρωταθλητές Ελλάδος που χάνουν στον ημιτελικό από την Μπαρτσελώνα με 104-83 και στον μικρό τελικό με 103-91 από τη Λιμόζ. Ήττα και γκρίνια. Πολλοί λένε ότι το γυαλί άρχιζε να ραγίζει. Την επόμενη χρονιά ο Άρης είναι θεατής του Final Four. Παίρνει την πέμπτη θέση αφού έχασε από τη Σκαβολίνη στην τελευταία αγωνιστική δύο μέρες μετά την νίκη του ΠΑΟΚ στον τελικό της Γενέβης. Η περισσινή παρουσία του εκ προημίου προβληματική θεωρείται ως μη γενόμενη, άλλωστε το επεφύλαξε και ταπεινωτικές ήττες, αλλά είπαμε, η ζωή μας κύκλους κάνει και ο Άρης επιστρέφει ύστερα από 27 χρόνια στο κύπελο κυπελούχων και μάλιστα χωρίς δύο σημαίες του. Αυτούς που συνέδεσαν το όνομά τους μόσα ακούσατε και είδατε πριν. Ο Ιωαννίδης είναι πια στον Πειραιά και ο Γκάλης στη Γλυφάδα. Και από το 1967, όταν η Ιταλική Ίνις Βαρέζε, του Μπουφαλίνη, του Μενεγκίν και του Μακένζη, λίγο πριν γίνει μόνιμη πρωταγωνίστρια του κυπέλου πρωταθλητριών, θα σηκώσει το πρώτο τρόπιο του θεσμού μέσω του διπλού τελικού, νικώντας στον πρώτο αγώνα με 77-67 και χάνοντας το δεύτερο με 67-68. Χαμένη της υπόθεσης, η Μακάμπι Τελαβίβ. 1968. Για πρώτη φορά μια ελληνική ομάδα δίνει ραντεβού με την ευρωπαϊκή διάκριση. Είναι βλέπετε και η έλλειψη επίσημων ευρωπαϊκών διοργανώσεων νωρίτερα στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 50 που στέρισε στην εκπληκτική χρυσή πεντάδα του Πανελλήνιου έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Έναν τίτλο, αυτόν φυσικά του κυπέλου κυπελούχων, που η ΑΕΚ των Ζούπα, Αμερικάνου, Λαρετζάκη, Βασιλιάδη, Τρότζου και των υπολείπων δεν άφησε να τις ξεφύγει. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε μπροστά σε 70.000 και πλέον θεατές που είχαν κατακλείσει το Καλλιμάρμαρο, δημιουργώντας ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ προσέλευσης θεατών. Το θριαμβευτικό 89-82 επί της Σλάβια Πράγας έδωσε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο που πήρε ποτέ η ελληνική ομάδα στην ΑΕΚ, ανοίγοντας τον δρόμο που θα ακολουθούσε 23 χρόνια αργότερα στο ίδιο κύπελο ένας άλλος δικέφαλος, αυτός της Θεσσαλονίκης. Και φέτος ο Άρης, δίνοντας και αυτό το παρόν σε τελικό του κυπελούχων, δίνει την αφορμή στον Γιώργο Τρότζο για αναμνήσεις. Αν σκεφτούμε ότι είναι 25 χρόνια από τότε που εμείς πήραμε το κύπελο σε αυτό εδώ το στάδιο, φέρνει κάτι αναμνήσεις σοβαρές. Η ΑΕΚ ήταν η πρώτη ομάδα που ξεκίνησε το χορό των τροπέων για το κύπελο κυπελούχων και τη συμμετοχή στον τελικό. Τι θυμάστε από εκείνο το τελικό σε αυτό ακριβώς το στάδιο? Έχει τους πολύ καλούς Αμερικάνους Ρόμπινς και Μάικ Σιλβέστερ. Η ομάδα αυτή λοιπόν νίκησε στον τελικό στο Τωρίνο την γαλλική Τουρ με 88-83. Το 1977 έρχεται η ώρα της ιταλικής Φορστ Καντού, ομάδας που είναι η πολυνίκης του θεσμού με 4 κύπελα. Στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα, ο προπονητής Ταουριζάνο οδηγεί τους Κατίνι, Μαρτζοράτι, Ντελαφιόρι και τους άλλους παίκτες σε νίκη επί της Ιουγκοσλαβικής Ραντζίνσκι με 87-86.
Το 78 και πάλι η Καντού, που μετονομάζεται σε Καμπέτη Καντού, κερδίζει δύσκολα σε μια καθαρά ιταλική υπόθεση την Σινουντίνε Μπολόνια στο Μιλάνο με 84-82. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά από τις δύο συνολικά που ομάδες από την ίδια χώρα βρίσκονται αντιμέτωπες σε τελικό του κυπέλου κυπελούχων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το 79, το κύπελο θα παραμείνει στην Καμπέτη Καντού, που κάνει hat-trick κερδίζοντας άνετα την Ολλανδική De Bos στο Παρέντζο με 83-73. Η Ιταλική ομάδα έχει τότε στη σύνδεσή της τον πιτσιρικά Αντωνέλο Ρίβα, του οποίου είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός, και έναν άλλο παίκτη, πολύ γνωστό σε εμάς σαν προπονητή όμως, τον Αμερικάνο Τζον Νιούμαν. Το 1980 θα έχουμε τον δεύτερο και τελευταίο στην ιστορία του θεσμού μέχρι σήμερα τελικό που γίνεται μεταξύ δύο ομάδων από την ίδια χώρα, που είναι και πάλι από την Ιταλία. Η εξέφρενη πορεία της Γκαμπέτη Καντού θα διακοπεί στο Μιλάνο από την Έμερσον Βαρέζε, που κερδίζει στην παράταση με 90-88, κανονική διάρκεια του αγώνα 82-82. Η Βαρέζε, που στη συνέχεια θα περάσει μια περίοδο παρακμής με προπονητή τον Ρουσκόνη και με τους Αμερικάνους Μόρς και Σίλς και τον φοβερό Μενεγκίν στη σύνδεσή της, θα κερδίσει τον τελευταίο τίτλο στην ιστορία της. Το 1981 η Καντού, σαν Σκουίπ Καντού πλέον, που βλέπουμε εδώ, επιστρέφει στην κατάκτηση του τροπέου, παίζοντας τον πέμπτο στη σειρά τελικό της διοργάνωσης και κερδίζοντας στη Ρώμη μια νέο εμφανιζόμενη μεγάλη ομάδα, την Ισπανική Μπαρτσελώνα, με 86-82. Η Καντού έχει πλέον προπονητή τον Βαλέριο Μπιανκίνη και δύο Αμερικάνους στις τάξεις της, τον Μπόσγουελ και τον Φλάουερς, που θα γράψουν αργότερα ιστορία με την ομάδα. Από την άλλη, η Μπαρτσελώνα, που χάνει στον πρώτο τελικό που αγωνίζεται στην ιστορία της, έχει το Ρούλαντ, που λίγο αργότερα θα γίνει start του NBA με τους Washington Bullets και τους μέχρι σήμερα εν ενεργεία σαν επιφάνειο που πέτυχε 28 πόντους, σολοθάμπαλ και συμπίλιο. Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια, ο τελικός του 1982 στις Βρυξέλλες γίνεται χωρίς παρουσία ιταλικής ομάδας. Φιναλίστ, μία άλλη ισπανική ομάδα, η Real Madrid, και μία ομάδα από τη μεγάλη σχολή των Πλάβη, η Τσιμπόνα του Ζάγκρεπ. Η Real φτάνει εύκολα στον τελικό, αποκλείοντας την Σινουντίνε Μπολόνια με δύο νίκες στον ημιτελικό, ενώ η Τσιμπόνα πιο δύσκολα αποκλείοντας την Στρόιτελ. Στο μεγάλο τελικό, η Real Madrid με τους Μαρτίν, Ρωμάι, Ντελίμπασιτς και Μπράμπεντερ θεωρείται ανίκητη, αλλά τα προγνωστικά διαψεύδονται, καθώς η Τσιμπόνα με 96-95 στην παράταση, 88-88 ο κανονικός αγώνας, και με πρώτο σκόρερ τον Κνέγκο με 34 πόντους, παίρνει το τρόπαιο. Στη γιουγκοσλαβική ομάδα αγωνιζόταν τότε και ο γνωστός μας Τσόσιτς, που είχε πετύχει 22 πόντους, όπως και ο Παυλίσεβιτς, αδερφός του τωρινού προπονητή του Παναθηναϊκού. Για ένα μόνο χρόνο πέρασε σε γιουγκοσλαβικά χέρια το κύπελο, αλλά το 83 δύο Γιουγκοσλάβοι ήταν αυτοί που οδήγησαν ξανά στην πρώτη θέση της διοργάνωσης μια ιταλική ομάδα. Ο Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς, ο επωνομαζόμενος Κόμπρα με 31 πόντους, και ο Ζέλικο Γιέρκοφ με 23, οδηγούν τη Σκαβολίνη Πέζαρο στην Πάλμα Ντε Μαγιόρκα σε νίκη επί της γαλλικής Βιλερμπάν με 111-99, με ένα ντεμαράς διαρκείας στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Το ημίχρονο ήταν 52-50. Ο προημιτελικός γύρος της περίοδου 83-84 θεωρείται ένας από τους πιο δραματικούς στην ιστορία του θεσμού. Στον πρώτο όμιλο, τα φαβορί, η ΣΥΜΑΚ Μιλάνο και η Τσιμπόνα Ζάγκρεπ, θα καταφέρουν να προκριθούν στον ημιτελικό με καλύτερη διαφορά πόντων σε βάρος των outsider Σατούρν Κολονίας και Κρίσταλ Πάλας. Στον άλλο όμιλο θα προκριθεί η Ρεάλ Μαδρίτης, κάνοντας μόνο μία ήττα από τον Παναθηναϊκό, που θα χάσει την πρόκριση μετά από την εντός έδρας ήττα από την Σκαβολίνη. Στους ημιτελικούς η Ρεάλ θα αποκλείσει άνετα την Τσιμπόνα Ζάγκρεπ, παίρνοντας μία ρεβάνς για την ήττα στον τελικό του 82, ενώ στον Ιταλικό πόλεμο η ΣΥΜΑΚ Μιλάνο θα επιβληθεί τη Σκαβολίνη και θα φτάσει στον τελικό μετά από απουσία 12 χρόνων. Στον μεγάλο τελικό στην Οστάνδη, η Ρεάλ με δύο εύστοχες βολές του Αμερικάνου Τζάκσον, 3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, θα πάρει τη νίκη μέσα από τα χέρια της ΣΥΜΑΚ Μιλάνο με 82-81 και θα προσθέσει στα γραφεία της στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου το κύπελο που της έλειπε. Την επόμενη διετία η Μπαρτσελώνα θα κερδίσει δύο φορές το τρόπαιο. Θα προκριθεί στον τελικό του 85 αποκλείοντας την Σαραγώσα με διαφορά 2 πόντων στους δύο αγώνες του ημιτελικού και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Σοβιετική Ζαλγίρις Κάουνας στην Γκρενόμπλ, την οποία και θα νικήσει με 77-73. Οι Ισπανοί έκαναν ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο προηγούμενοι 51-35 με τους δύο Αμερικάνους Χάουαρτ και Ντέιβις να έχουν εξοδετερώσει τον Άρβιντα Σαμπόνις. Η εκπληκτική ευστοχία του Κουρτινάιτη στην επανάληψη που πέτυχε 36 πόντους βοήθησε στην ανάκαμψη των Λιθουανών, αλλά δεν ήταν αρκετή. Το 1986 η Μπαρτσελώνα ξεκαθάρισε γρήγορα την κατάσταση στον ημιτελικό αποκλείοντας την Τσέσεκα Μόσχας, ενώ η άλλη φιναλίστη, η Σκαβολίνη Πέζαρο, αναγκάστηκε να παίξει παράταση με τη Χουβεντούντ Μπανταλώνα για να προκριθεί, αφού είχε σοφαριστεί η διαφορά του πρώτου αγώνα στην κανονική διάρκεια του δευτέρου. Ο τελικός, όπως βλέπουμε, έγινε στην Καζέρτα με την παρουσία του Σταύρου Δουβή, που εγγενίασε μια σειρά ελληνικών συμμετοχών σε τελικούς της διοργάνωσης. Η Μπαρτσελώνα εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της κάτω από τα καλάθια χάρη στους Βίλτζερ, Ντελακρούθ και Σμιθ, που νίκησαν κατά κράτος τους Μανίφικο και Κώστα και οδήγησαν την ομάδα τους στον θρίαμβο μέσα στην Ιταλία με 101-86.
25 χρόνια μετά τον θρίαμβο του 82, η Τσιμπόνα Ζάγκρεπ επανέλαβε την επιτυχία. Το 87 έφτασε στον τελικό εύκολα, αποκλείοντας την Βιλερμπάν και αντιμετώπισε τη Σκαβολίνη Πέζαρο, που έκανε την έκπληξη ξεπερνώντας το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Η Τσιμπόνα, παίζοντας τον Όβισαν και έχοντας πρωταγωνιστεί τον Ντράζαν Πέτροβιτς με 28 πόντους, την υποστήριξη του κόσμου αλλά και των διαιτητών, άφησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την Σκαβολίνη φιναλίστ, νικώντας την με 89-74. Το 1988 το κύπελο θα διεκδικήσουν η Γαλλική Λιμός, που επικράτησε εύκολα τη Σκαβολίνη στον ημιτελικό, και η Χουβεντούτ Μπαταλώνα, που πήρε την πρόκριση με την ψυχή στο στόμα από την Λεβερκούζεν. Ο τελικός στην Γκρενόμπλ, με πρώτο διαιτητή τον Κώστα Ρίγα, θα είναι δραματικός, αφού λύγει ισόπαλος 86-86. Αλλά στην παράταση η Λιμός, με τους Κόλινς, Οστρόφσκι, Κι και Ντακουρί, θα υπερισχύσει τη Μπαταλώνα, που είχε πρόβλημα με τα φάουλ, και με 96-89 θα κατακτήσει το τρόπαιο. Το 89 ο τελικός φιλοξενείται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στην Αθήνα και ήταν ένας από τους καλύτερους που έχουν γίνει. Διεκδικητές η Real Madrid και η Σναϊντέρο Καζέρτα, που πέρασαν στους ημιτελικούς στα εμπόδια της Τσιμπόνα Ζάγκρεπ και της Ζαλγίρης Κάουνας αντίστοιχα. Ο τελικός, διαιτητές του οποίου ήταν η Ρίγας και η Κούριλιτς, είχε δραματική μορφή και κρίθηκε στην παράταση. Στο παιχνίδι αυτό, πόλος έλξης για τους φιλάθλους ήταν η μονομαχία των δύο σούπερ σκόρερ, Ντράζεν Πέτροβιτς της Ρεάλ πλέον και Όσκαρ Σμιτ της Καζέρτα, η οποία έληξε με νίκη του πρώτου, που μετέτρεψε τον τελικό σε προσωπική του υπόθεση, σημειώνοντας 62 πόντους έναντι 44 του Σμιτ. Στον αγώνα η Ρεάλ προηγήθηκε με 60-57 στο ημίχρονο, ο κανονικός αγώνας έληξε ισόπαλος 102-102 και τελικά η ισπανική ομάδα νίκησε στην παράταση με 117-113, παίρνοντας ταυτόχρονα και το κύπελο. Με καθυστέρηση 7 χρόνων από το 1983, η Κνόρ Μπολόνια ξαναπηγαίνει το κύπελο στην Ιταλία το 1990. Στον τελικό, που γίνεται μάλιστα σε ιταλικό εδαφός στη Φλωρεντία, μετέχει και η περσινή κυπελούχος Ρεάλ Μαδρίτης, που όμως είναι λαβωμένη από μια σειρά ατυχιών, με χειρότερη στιγμή τον θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν. Έτσι, η Κνόρ Μπολόνια, που είχε αποκλείσει στον ημιτελικό τον ΠΑΟΚ με καλύτερη διαφορά πόντων, θα καταφέρει να βρεθεί στην κορυφή νικώντας τη Ρεάλ με 79-74. 1991. Χρειάστηκε να περάσουν 23 χρόνια. Το ελληνικό μπάσκετ στο τρίποντο του Πρέλεβιτς κάνουν το 63 όλα λίγο πριν το τέλος. Ύστερα μάλιστα και από τις άστοχες βολές του Σίμψον, όλα δείχνουν ότι η πλάστικα γίνει προς το μέρος του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς η εξέλιξη ήταν διαφορετική. Είναι ροζ και ρουλέτα τώρα. Αν εξοχήσει αυτό, και λοιπόν έχει το πάνω από την Σίμψον. Ο Σασούλας έχασε την μπάλα και αυτό το καλάθι ο Μπράουν. Δίνει τη νίκη και το κύπελο στην ομάδα του. Να η πιο άτυχη στιγμή, αγαπητοί τηλεθεατές, του αγώνα, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο παίκτης ο οποίος σήμερα ήταν εκπληκτικός, έκανε φοβερή άμυνα, σημείωσε 17 πόντους με 57%, έκανε αυτή τη λάθος πάσα που έκλεψε ο Ρίκι Μπράουν και ακριβώς με την εκπνοή του αγώνα πέτυχε το 63-65. Η πιο άτυχη στιγμή του αγώνα. 1993. Οι ελληνικές ομάδες δημιουργούν παράδοση στο κύπελο Ευρώπης. Φέτος είναι σειρά του Σατοάρη να το διεκδικήσει. Και κάτι νέο. Αυτή τη φορά η ελληνική ομάδα είναι το φαβορή απέναντι στην τουρκική Efes Pilsen. Η αγωνία θα έχει τελειώσει τρίτη βράδυ στο Τωρίνο με ένα τρίτο ελπίζουμε κύπελο για τα ελληνικά χρόνια. Αλλά τι...
προσδοκές του. Προσωπικά εγώ σαν από την εθνική ομάδα της Πυγμαχίας εύχομαι του Άρη νίκη και πάντα χαρά να έχουμε με την ομάδα της Άρης. Και χαιρετίζουν σε όλες τα παιδιά, όλοι είναι γνωστοί μου. Την ίδια στιγμή κάποιος άλλος γίνεται μαθητευόμενος πυγμάκος βαδίζοντας τα χνάρια όχι του Τσιριπίδη αλλά του Σιλβέστρε Σταλόνε. Στη Βίλα Σάση, στους πρόποδες της Σουπέργκα, όπου ξεκληρίστηκε η μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα της Τωρίνο στις 4 Μαΐου του 49, ο Σβίσερφ κάνει γιόγκα για να αυτοσυγκεντρωθεί και αποκαλύπτει πως νιώθει όπως ο ήρωας του Ρόκι νούμερο 3, καρτερώντας τη ρεβάνς με τον Μίστερ Τι. Πού να ξέρω ότι πραγματικά το γήπεδο στο τέλος θα γινόταν ρίγκ. Στο αεροδρόμιο του Τωρίνο φτάνει η FS Pilsen με τα βαΐων και κλάδων χωρίς το κόμπλεξ του Outsider. Ήταν άραγε. Και κατά τον Σέρφ χωρίς σεβασμό στον Άρη. Εν πάση περιπτώσει, ο Λάρι Ρίτσαρντ δηλώνει έτοιμος να παίξει, να αντιμετωπίσει τον Ντάρπλε και να νικήσει, νιώθοντας το πιο υπέροχο συνέστημα της καριέρας του. Το συνέστημα του τελικού. Δευτέρα 15 Μαρτίου, η προηγούμενη μέρα ίσως η πιο δύσκολη. Στο Παλάτσο Ντελοσπορ του Πάρκο Ρουφίνι, ο Ρόι Ντάρπλε αποκαλύπτει τη λαχτάρα για το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του και είναι κατηγορηματικός. Θα παίξω, λέει, για την ομάδα, τον κόσμο του Άρη, τους συμπαίκτες μου και τον εαυτό μου. Πιο πέρα, ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Μέμος Ιωάννου δεν νιώθει την ίδια λαχτάρα γιατί, όπως είπε, αυτό το έργο το έχει ξαναδεί. Αλλά θέλει να βαδίσει το δρόμο που χάραξαν ο Μπουφαλίνι, ο Μπαριβιέρα και ο Ντράζεν Πέτροβιτς, κατακτώντας το κύπελο κυπελούχων με δύο διαφορετικές ομάδες. Θα πει πάντως κάτι που αποδείχθηκε προφητικό. Είμαστε καλύτεροι σαν ονόματα, σαν ψυχο υλικό. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχουμε πρόβλημα καταστροφής του παιχνιδιού μας, νομίζω ότι θα κρατήσουμε εύκολα. Ελλάδα-Τουρκία, όχι πάντως συμμαχία. Και αυτό το ήξερε καλά ο Ντίνος Αγγελίδης. Σίγουρα δίνει κάποιο βάρος. Άγχος, ας το πούμε παραπάνω, γιατί γίνεται πολιτικό θέμα πλέον, εθνικό. Αλλά όταν κερδίσουμε πλέον θα το δούμε εθνικό θέμα. Στον πάνω όροφο, σε μια μικρή και αποπνικτική αίθουσα, ο Σβίσερφ, ο σύγχρονος Μωυσής, δηλώνει πολύ Έλληνας και Αριανός και ακόμα τρελός για τον μπάσκετ και δίνει τις 10 εντολές της νίκης αλλά και μια υπόσχεση δική του αλλά και των παικτών του. Θα πολεμήσουμε όσο μπορούμε για αυτό το κύπελο. Λίγο νωρίτερα ο Αϊντίν Νέρς θα πει τον καημό του, ότι δηλαδή προβληματίζεται πώς θα σταματήσει τον Γιαννάκη και τον Ντάρπλεϊ, αλλά και θα δηλώσει ευθέως πως άλλος σεβασμός προς έναν αντίπαλο και άλλο φόβος. Θα ακολουθήσει μια πονηρή δήλωση των Τούρκων για την ευτυχία τους, επειδή έτσι κι αλλιώς το κύπελο θα μείνει στο Αιγαίο, η ελληνική απάντηση περί Μάρε Νόστρουμ, η φασαρία για τη διπλή ονομασία της Κωνσταντινούπολης. Τα πνεύματα έχουν ανάψει. Το απόγευμα, λες και είχε δει το κακό όνειρο, ο πρόεδρος του Άρη, Θεόφιλος Μητρούδης, κάνει τη δεύτερη προφητική δήλωση της ημέρας. Μάντης κακών κι αυτός. Πρέπει να πάμε μέσα στο γήπεδο όλοι, οι φίλοι του Άρη, και να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να δεχθούμε νέα τουρκική πρόκληση. Γιατί εμείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε αυθόρμητος λαός, δεχόμαστε εύκολα τις προκλήσεις. Και ανταπαντούμε. Εύκολα σε αυτή την παγίδα και ανταπαντούμε. Εάν λοιπόν δεχθούμε οποιαδήποτε πρόκληση, είτε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε μέσω των εφημερίδων, μετά και από τα σημερινά δρόμενα, το μήνυμα που στέλνω είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι για να έρθει ο τίτλος στην Ελλάδα, πρέπει το παιχνίδι να τελειώσει. Και οποιαδήποτε πρόκληση δεχτούμε θα είναι εις βάρος μας. Αν αυτό το μήνυμα που πηγαίνει τώρα στην Ελλάδα μπορούσε να πάει και στους φιλάθλους που θα είναι μέσα στο γήπεδο, θα ήταν ευχής έργο. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Τζάμπολ έχει αρχίσει και φαίνεται πως φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Για τον Ευθύμιο Κιουμουρτζόγλου όμως τα πράγματα είναι απλά. Έχω το συνέστημα ότι η τουρκική ομάδα είναι ευχαριστημένη που έχει φτάσει στο τελικό και ο Άρης θα είναι ευχαριστημένος όταν θα πάρει το κύπελο. Δεν νομίζω ότι μπαίνει θέμα συζήτησης για την σχέση της δυναμικότητας. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν η τουρκική ομάδα καταφέρει να αντισταθεί σημαντικά στην δύναμη που φαντάζομαι ότι θα επιδείξει στο αυριανό παιχνίδι ο Άρης. Τρίτη 16 Μαρτίου. Δεν είναι μια μέρα σαν τις άλλες, τουλάχιστον για κάποιον που έζησε βήμα-βήμα την πορεία του Άρη τα τελευταία 10 χρόνια. Τον μάνατζερ Φάνη Ταρνατόρο. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι τη σημερινή μέρα ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μέρες της ιστορίας του λόγου μας και για μένα προσωπικά της ζωής μου. Έτσι κι αλλιώς οι παράγοντες δεν παίζουν. Αλλά μήπως αυτός δεν είναι και ο καημός του Λευτέρη. Δεν τον χωρούσε το κρεβάτι και ξύπνησε πρώτος από όλους, λες και θα πήγαινε για ψάρεμα. Είναι ένα πράγμα που με στεναχωρεί πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Γιατί όπως είπες και εσύ, 20 χρόνια παίζω μπάσκετ και ο κάθε ένας παίκτης ονειρεύει να φτάσει στο ένα τελικό και να πάρει το κύπελο. Έτσι κι εγώ, αλλά πιστεύω ότι θα έχω πολλές ευκαιρίες ύστερα και στο μέλλον μου, σαν προπονητής ή σαν κάποιος που θα δουλεύει μέσα στο μπάσκετ, να φτάσω πάλι στο τελικό και να πάρω το κύπελο.
Οι ώρες περνούν γρήγορα ή μήπως αργά και βασανιστικά και λίγο πριν από τις 7 οι παίκτες φτάνουν στο Παλάτσο Ντε Λο Σπορ. Κατευθύνονται προς τα αποδυτήρια με τη λάμψη στα μάτια, ενώ ήδη στις εξέδρες 4.000 Έλληνες έχουν κερδίσει την πρώτη μάχη, δίνοντας δυναμικό παρόν, επικαλούμενοι και την Κύπρο και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και φυσικά τη Μακεδονία. Οι φύλαθλοι της Έφες Πίλσεν είναι λίγοι, δίνουν το σύνθημα της ειρήνης και της συναδέλφωσης, αλλά σε έναν αγώνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Οι τελευταίες ετοιμασίες πριν από τον Τζάμπολ. Ο Σεφ κάθεται σαν αναμένα κάρβουνα, γι' αυτό και στέκεται όρθιος, φορώντας την κίτρινη γραβάτα που αγόρασε το 91 στη Ρώμη για τον επόμενο τελικό της καριέρας του. Και ο Λυπηρίδης ζει τη δική του αγωνία. Ο Τίγρης πάντως δεν φαίνεται να ανησυχεί και το δείχνει, θέλοντας να φοβήσει και τους παίκτες της Έφες Πίλσεν. Το αστέρι της Βεργίνας λείπει από τις φανέλες των παικτών του Άρη, όχι όμως και από τα πανό. Σε λίγα λεπτά αρχίζει ο τελικός, μια αναμνηστική φωτογραφία. Το σντό που σημαίνει θέληση και πάθος μιας ομάδας. Η ανταλλαγή των λαβάρων. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα που ο Σαντσής κάνει τον τζάμπολ με υπόκρουση τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Το μάτς άρχισε με δυσάρεστες εκπλήξεις για τον Άρη που φαίνεται να τα έχει χαμένα. Ο Σερβ ζητάει επιβότος time out, άλλοι χτυπάνε ή υποφέρουν και άλλοι χτυπιούνται. Ο τελικός είναι ντέρμπι, λάθη επιλαθών, το σκορ παιδικό και ακόμα χειρότερο το θέαμα. Οι Τούρκοι θα πουλήσουν πολύ ακριβά το δωμάτιο τους και ο Άρης θα βρει τον δρόμο του χάρη στην αποφασιστικότητα του Τάρπλι, την εγρήγορση του Άντερσον και την ευστροφία του Ιωάννου που θα ανάγκαζε τον συγχωρεμένο Τζόνι Μόους να αναφωνεί στο κλασικό Havlicek stole the ball, όπως στα μέσα της δεκαετίας του 60. Στα 18 δευτερόλεπτα κάνει βήματα ο Γιαννάκης. Οι Τούρκοι έχουν την τελευταία ευκαιρία, αλλά ευτυχώς ο Ναουμόσκι είναι Γιουγκοσλάβος, αλλά δεν είναι Τζόρτζεβιτς. 50-48, άρα εκείνος που ρώτησε καλά, δεν θα παίξουν δεύτερο ημίχρονο, δεν είχε και πολύ άδικο. Η ιστορία όμως θα γράψει τον Άρη στην 27η αράδα της χρυσής λίστας των νικητών. Για όλους υπάρχει μια πρώτη φορά. Και για τον Γιαννάκη που νιώθει υποχρεωμένο σε κάποιους για να σηκώσει το κύπελο, όπως έκαναν ο Αμερικάνος το 68 και ο Φασούλας το 91. Ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου και τους φιλάδες για αυτή τη μεγάλη στιγμή που μου χαρίζουν. Είναι κάτι εκπληκτικό για μένα, πραγματικά. 22 χρόνια καριέρας με τις ομάδες που έπαιξα τον Αιγαίο και τον Άρη. Είναι η πρώτη φορά που σηκώνω ένα ευρωπαϊκό κύπελο και είναι φοβερή στιγμή. Και για τον Τάρπλι που είδε το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Και για τον Άντερσον που περίμενε 7 χρόνια αυτή τη στιγμή. The greatest feeling in the world, man. I don't know how to describe how I feel. 7 years in Europe and I won a cup. Since I came to Europe, that's one of my goals. And now it came true. I'm just happy, man. I don't know what to say. Okay, thank you. Και για τον μάνατζερ που βάζει τα κλάματα, αλλά και για τον πρόεδρο που ξέρει ποιον πρέπει να ευχαριστήσει πρώτον απ' όλους. Σήμερα μας λυπήγει ο Θεός. Αυτή είναι η μία όψη του τελικού. Η άλλη δυστυχώς, όχι αθέατη, εξέθεσε και τον Άρη και το ελληνικό μπάσκετ και τη χώρα και απειλεί τον σύλλογο με βαριά ποινή. Ποιος στέει, κανείς δεν το βρε και δεν το πει ακόμα, αλλά το βέβαιο είναι ότι και εδώ υπάρχουν μοιραίοι, όχι όμως δειλοί και άβουλοι αντάμα όπως του στέλνει ο Βάρναλης. Η συνέχεια θα δοθεί σε καμιά δεκαριά μέρες όταν θα μάθουμε την ετοιμιγορία της FIBA και ως τότε ο Άρης θα περιμένει με αγωνία να μάθει την τύχη του, ελπίζοντας ότι το κύπελο που έφερε στη Θεσσαλονίκη δεν θα αποδειχθεί κουτί της Πανδώρας και θα το καμαρώνει μέχρι τον Μάρτιο του 1994 όταν η Λοζάνη θα στέψει τον επόμενο. Αυτά λοιπόν για τη μεγάλη επιτυχία του Άρη, να σας πω. Οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να αποφευθεί η συνάντηση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων που έχουν προϊστορία όχι και τόσο φιλική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να κινηθούν στην οδό Τσιμισκή και να καταστρέψουν βιτρίνες από καταστήματα καθώς και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Φτάνοντας στο κατάστημα των επίπλων ΣΑΤΟ που διαφημίζεται από την ομάδα του Άρη, με πέτρες και άλλα αντικείμενα έσπασαν τη βιτρίνα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την παραλία και βρέθηκαν πίσω ακριβώς από τους οπαδούς του Άρη που συνέχιζαν τους πανηγυρισμούς τους. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Καρέκλες από παραλιακά καταστήματα εκτοξεύτηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις με κύριο στόχο τους οπαδούς του Άρη, οι οποίοι και ανταπέδωσαν τα χτυπήματα. Αμέσως μετά ακολούθησε χάος. Οπαδοί του ΠΑΟΚ, του Άρη αλλά και αστυνομικά όργανα γίνανε ένα. Τότε ξέσπασαν και οι οπαδοί του Άρη που άρχισαν και αυτοί να καταστρέφουν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Σύμφωνα βέβαια με την αστυνομία, δεν έχουν γίνει συγκεκριμένα επεισόδια, ενώ δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες καταγγελίες από πολίτες. Οι εικόνες όμως που καταγράφηκαν από τις κάμερες της TV 100 δεν χρειάζονται ιδιαίτερες καταγγελίες, αφού μιλούν από μόνες τους. Εικόνες που σπηλώνουν τον αθλητισμό και τους θριάμβους των κατακτήσεων ευρωπαϊκών κυπέλων. Αλλά και την πρόκριση του ΠΑΟΚ στο Final Four του κυπέλου πρωταθλητριών. Εκτός λοιπόν από τα ρεπορτάζ του μπάσκετ, το αποσυνό γκολ και άλλα, έχει για σας πολύ ποδόσφαιρο, ελληνικό και ξένο, πόλο και ιστιοπλοεία. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας.
Να ξεκινήσουμε φυσικά με τι άλλο, με τον μπάσκετ. Κύπελλούχος Ευρώπης λοιπόν ο Άρης, κυρίες και κύριοι, και ο άνθρωπος του Αντένα που έζησε από κοντά το θρίαμβο της ομάδας της Μακεδονίας, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης, σας δίνει αμέσως το χρονικό της μεγάλης βραδιάς για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτή η καρέκλα που εκτοξεύθηκε από τον Τούρκο Οϊγκούτς κατά Ελλήνων φιλάθλων αποτέλεσε τον στην για τα χθεσινά ανεπίτρεπτα επεισόδια στον τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου, που πάντως αγωνιστικά είχε αίσιο τέλος για τα ελληνικά χρώματα, καθώς ο Άρης κατέκτησε το τρόπαιο νικώντας με 50-48. Τα επεισόδια γενικεύτηκαν με αποτέλεσμα ελαφρούς τραυματισμούς Τούρκων παικτών. Είχαμε φοβερό άγχος, μια και έγινε και πολιτικό θέμα με το μεγάλο ψυχολογικό πόλεμο από τη μεριά των Τούρκων. Αλλά πιστεύω ότι τους αξίζουν η συγχαρδία και τέτοια επεισόδια που έγιναν στο τέλος δεν έπρεπε να ξαναγίνουν. Θέλω να τονίσω πως ο αγώνας έγινε σε καθαρά αγωνιστικά πλαίσια, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, και γι' αυτό θέλω μπροστά σε όλους να συγχαρώ τον προπονητή της ελληνικής ομάδας, κύριο Σέρφ. Με δεδομένη την πρόσφατη ποινή που επεβλήθη στον Ολυμπιακό, τα επεισόδια αναμένεται να κοστίσουν στον Άρη ακόμα και αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού ο κομισάριος Κότλεμπα στην αναφορά που έστειλε σήμερα στη FIBA είναι πραγματικός καταπέλτης για την ελληνική ομάδα. Ο Κότλεμπα θα αναφέρει τα όσα είδε, χτυπήθηκε και ο ίδιος και δυστυχώς θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ο Άρης θα τιμωρηθεί κάποιες αγωνιστικές και θα έχει και κάποιο πρόστιμο. Είναι άγνωστο πότε η Διεθνής Ομοσπονδία θα εξετάσει την υπόθεση, όμως θεωρείται βέβαιο πως ο Άρης δεν κινδυνεύει απλά και μόνο με αποκλεισμό της έδρας του. Πέραν πάντως των θλιβερών επεισοδίων, θα ήταν πραγματικά σοβαρό λάθος να μην αναγνωρίσουμε στους νικητές του χθεσινού τελικού και βεβαίως νέους κατόχους του ευρωπαϊκού κυπέλου τον καινούριο τους τίτλο. Οι παίχτες του Άρη τα έδωσαν όλα σε κάθε στιγμή των 40 λεπτών του τελικού και μετά το 50-48 είναι αυτοί που έχουν πλέον στις προθήκες τους το ευρωπαϊκό κύπελο και το 1993. Το κύπελο είναι το κύπελο που μας έδωσε ο Θεός, ο οποίος μας λυπήθηκε. Ο Θεός καταξίωσε την προσπάθεια του Άρη τα τελευταία 10 χρόνια και είπε ότι Άρη πρέπει να το πάρεις έστω και χωρίς να παίξεις μπάσκετ. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου και τους φιλάδους. Πραγματικά ήταν πρώτοι. Παναγιώτη, είσαι στον Άρη τόσα χρόνια και ένα κύπελο έρθε μόλις έμεινες εσύ σαν αρχηγός. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Δεν είχε καμία σημασία. Ο Άρης ήταν πάντα μεγάλη ομάδα. Του άξιζε ένα κύπελο. Παναγιώτη, είναι το μόνο τρόπο που έλειπε από τη συλλογή σου. Θα ήθελα να μου πεις τι σημαίνει για σένα η σημερινή βραδιά. Πολύ μεγάλη βραδιά και θέλω να ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους συμπαίκτες. Δεν υπάρχει άλλο μυστικό από τη φοβερή διάθεση που έδειξαν όλα τα παιδιά να ξεπεράσουν την αγωνιστική κρίση που διέκρινε την ομάδα και να κάνουμε από τη μια πλευρά πραγματικότητα το στόχο μας που ήταν το κύπελο Ευρώπης, από την άλλη πλευρά να πραγματοποιήσουμε ένα ξεκίνημα για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Από τότε που ήρθα στην Ευρώπη προσπαθώ να κερδίσω ένα κύπελο. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, τους συμπαίχτες μου, όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω ως εδώ. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Δεν ξέρω τι να πω. Ήταν όμορφο να τελειώσω την καριέρα μου με ένα κύπελο. Δηλαδή αυτό τώρα είναι η είδηση ότι τελειώνει η καριέρα σου σήμερα ή βεβαίως μετά τα play-off, αλλά αυτή τη χρονιά. Τα play-off, εντάξει, αυτή τη χρονιά, γιατί πλέον άλλο δεν πάει. Δεν πάει για άλλο κύπελο? Όχι, είναι και θέμα και οργανικό και ιατρικό. Νομίζω ότι εδώ είναι μια αρχή για μεγαλύτερα πράγματα στον Άρη. Όσο για την απόδοση γενικά της ομάδος, επειδή το χρειαζόμασταν τόσο πολύ αυτό το κύπελο, γι' αυτό είχαμε φορτωθεί με άγχος, κάτι το οποίο στάθηκε εναντίον μας. Η νίκη αυτή με έκανε να σκέφτομαι την παραμονή μου σοβαρά στον Άρη και τη νέα περίοδο. Έχουμε όμως δύο τίτλους ακόμα να πάρουμε. Μόλις τα πετύχουμε και αυτά, τότε θα μιλήσουμε και στα σοβαρά για αυτό το θέμα. Οι παίκτες αυτοί που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή τον Άρη είναι πολύ μεγάλοι παίκτες. Αλλά νομίζω ακόμα δεν έχουμε παίξει σύμφωνα με αυτό που μπορούμε σαν ομάδα και θα πρέπει ο καθένας από εμάς να δώσει κάτι παραπάνω, γιατί αυτός ο κόσμος αλλά και το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται τον Άρη μεγάλο όπως είναι πραγματικά, αλλά να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Final games. Η τελική σαν αυτούς είναι καθαρά θέμα αμυντικής τακτικής, διότι σε αυτούς τους τελικούς για πολλούς λόγους η επιθετική ικανότητα, η πόντι είναι λίγη, είναι μικρή η ικανότητα. Μάθαμε όλες τις τουρκικές κομπίνες, είτε αναλόγως με τα σύμβολα τους, ξέραμε ποια κομπίνα ακριβώς, ξέραμε τι θα κάνει. Στο τέλος βάλαμε τον πιο πειραμένο και ήσυχο παίκτη στην ομάδα, τον Μέμο τον Ιωάννου, και συνέχισε την καλή δουλειά την οποία κάναμε στο να προσπαθούμε να περιορίσουμε τον Ομόσκι. Και έχω πει στις τελευταίες δύο μήνες ότι αισθάνομαι Έλληνας. Όπως είδατε λοιπόν και στην αρχή, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην παλιά μου ομάδα. Σίγουρα είναι μια τιμή για το ελληνικό μπάσκετ.
αναμενόταν για μένα ότι θα κερδίσει αυτό το κύπελλο. Το είχα δηλώσει άλλωστε εκείνο στην αρχή της χρονιάς. Πιστεύω ότι ήταν ανώτερη σε όλο το δεσμό και το έδειξε προχθές έστω και δύσκολα, γιατί σε τέτοια μάτς είναι, ξέρω εγώ ότι είναι δύσκολο να μπορείς να παίξεις μπάσκετ ποιότητας, αλλά σίγουρα τα κατάφερε και αυτό έχει σημασία. Πιστεύω ότι ήταν κάτι που όσο ήμουν και εγώ τόσα χρόνια στον Άρη, το ήθελε πάρα πολύ ο Αριανός ο κόσμος και εύχομαι να χαρήκανε.